ο Αντένα παρουσιάζει. Μετά από 4 χρόνια επιτυχίας, ο Αντένα θα είναι και φέτος η έκπληξη του χειμώνα. Θα είναι ο καλύτερος. Το όραμα της διεθνούς ελληνικής τηλεόρασης. Και όλα αυτά με τις προσπάθειες των δικών του ανθρώπων, το ταλέντο, τις ιδέες, τον γιγαντιαίο τεχνικό εξοπλισμό του και πάνω απ' όλα την πείρα, το κέφι και την τόλμη του σταθμού που ξέρει να κάνει τηλεόραση. Αντένα χτίζει τον κόσμο της σύγχρονης τηλεόρασης. Αυτή τη χρονιά, με το νέο πρόγραμμα του Αντένα, μείνετε κοντά μας για πρωτότυπη ψυχαγωγία, πιο έγκυρη ενημέρωση, πιο τολμηρές παραγωγές, τις καινούργιες ελληνικές και ξένες σειρές, τις αποκλειστικότητες σε ένα ολοκένουργιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Έκπληξη. Αντένα 1993-94. Η έκπληξη. Ξεκινάμε με ένα δροσερό κοκτέιλ τεφιού. Τις καινούργιες κομικές σειρές του Αντένα. Με το έξυπνο μοντέρνο χιούμορ, τους high energy ρυθμούς και τους πιο in πρωταγωνιστές. Γνωρίστε τους μεν και τους δεν. Η απόλυτη κομμωδία. Τι γυρεύουν αυτοί στο κολονάκι? Απαράδεκτον, αυτά τα φρικιά στο κολονάκι. Θα τους κάνω μήνυση. Καρφώνουν δυνατά, γελάνε δυνατά, τραγουδάνε δυνατά. Τώρα δυνατά θα κάνουνε. Τι μου κάνεις? Πίστευτο. Σε σύγκριση με τους γείτονες, οι άνθρωποι είναι πιο ξενέρωτοι. Χάος αμέτρητον. Εμφάνιση η μέρα με τη νύχτα. Θέλω τη γραβάτα! Όχι τη γραβάτα! Τη γραβάτα μου! Τη γραβάτα! Όχι τη γραβάτα, παιδί μου! Όχι, Νίτσα! Γνωρίζετε τον αστερισμό της γραβάτας? Ο αστερισμός της γραβάτας είναι ένας αστερισμός που επηρεάζει όλους τους άντρες. Ναι, παιδί μου, συμφωνώ απόλυτα. Και επηρεάζει και όλες τις γυναίκες που ασχολούνται με τους άντρες. Τις κοιτάς τα μάτια και το δάκρυ κορόμινο. Οι αστρολόγοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Παρετούμε! Παρετούμε! Κι όμως ενώνει όλους τους άντρες. Εντάξει, ένας άντρας σαν και εμένα που έχει γίνει σύμβολο του σεξ πανελλήνια για να μην πω παγκόσμια. Πρέπει οπωσδήποτε να δίνει τουλάχιστον 8 φιλιά σε κάθε επεισόδιο. Μπορείς να παίξεις μαζί του. Να τον προκαλέσεις. Ας γελάσω. Αν σε παγιδεύσει όμως, χάθηκες. Ευτυχώς που έχω καβάτσα. Θα σας φάξω όλους να εκδικηθώ για τον αδικό χαμένο γιο μου. Θα σου δείξω τη συλλογή μου με τα όπλα. Και τελικά την έπληξε. Στον αστερισμό της γραβάτας. Είναι πράγματα ρε αυτά. Θα γίνει σεισμός. Σε μανία με τις γραβάτες. Βλάσης Μπονάτσος. Στην τηλεόραση με ξέρετε. Η ερωτική φαντασίωση όλων των Ελληνίδων την επόμενη δεκαετία. Δεν πιστεύω να υπάρχει καμία αντίρρηση. Γιώργος Πατσαλάκης. Ήρθε ο άντρας σπιτιού στο σπίτι και δεν έχει έτοιμο φαΐ. Είσαι σε φάρακα. Για τελευταία φορά δηλαδή. Την Νίτσα την είχα στα όπα όπα την είχα. Την είχατε. Γιώτα Φέστα. Θωμάξια στη Λεντάστρα σήμερα. Τι λένε? Ότι είναι μέρα χωρισμών. Πέρης Μιχαηλίδης. Σκηνοθεσία Δημήτρης Παπακοσταντής. Στον αστερισμό της γραβάτας. Η νέα κομική σειρά έρχεται το Σεπτέμβρη στον Αντένα. Βρε Ανέση. Βρε Ανεπρόκοπο κάθαρμα.
Βρε λάθος στις φύσεις. Ως γνωστόν. Μας τη πέσανε. Τα αντίθετα έλκονται. Δεν αντέχω άλλο. Όλη μερή το φτιάχνω, το βράδυ το γκρεμίζει. Με τόση αντίθεση όμως, μάλλον θα γίνει σκοτωμός. Βρε αμπάγαινα από εδώ. Χάρης. Ρόμπα, χλεχλέ. Και Βαρβά. Τι με κοιτάτε! Η γάτα στο κλουβί με το καναρίνι. Βαρβαρά! Βαρβαριά και τούρεζι! Επίκως, βάρβαρες καταστάσεις. Θα σε βάλω εξοφιλισμένε! Χρύσα Ρόπα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Μαρία Κωνσταντάρου. Α, μα πια! Βαρβαρότητες. Είμαστε άρρωστοι. Ναι! Χάρη! Δεν σκίζω τα ρούχα μου. Είπα όχι! Θα σε σκοτώσω! Αρρώστια! Η νέα κομική σειρά έρχεται το Σεπτέμβρη στον Αντένα. Μιλάμε για πολύ αρρώστια. Σμηνίτες εν δράση. Ωσί! 1, 2, 3, ο, το ρίξα στο σωρολό. Τσακιστείτε γρήγορα! Ωσί! Πλάκες και καψόνια σε ημερήσια διάταξη. Μετάβολη! Μετάβολη! Τι κρατήκε! Επειδή ψιλοκουραστήκαμε, δεν αφήνουμε τα υπόλοιπα για αύριο. Ηθικό νόμος. Ας το για να πας έξω, ρε! Ακμεότατο. Και ζουν ακόμα. Γιάννης Μπέζος. Πώς με λένε? Μίκη. Μίκη Μάους. Χρυσούλα Διαβάτη. Α, δηλαδή Ελισάβετ και Ραντάρι Μαυροδιοβουνιά, ό,τι με λένε, αλλά... Κώστας Ευρυπιώτης. Γιάννης Καπετάνιος. Γιάννης Ευηδάκης. Νίκος Αλεξίου. Guest stars, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Πέτρος Φιλιππίδης. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Σενάριο, Δημήτρης Βενιζέλος. Ποιο είσαι, παιδί μου? Εγώ. Εγώ βασικά είμαι η Αλίκη στην αεροπορία. Μια. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Είσαι και λίγο τσαμπουκάς. Αμά, τρακάρω καμία έτσι τσενέρα την εφράγκα πολλά, ας πούμε. Θα την ψηλήσω. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Η νέα κομική σειρά έρχεται το Σεπτέμβρη στον Αντένα. Όνειρα και ρομαντισμός. Όψε, είμαι δικιά σου. Ήταν ακριβώς αυτό που ονειρευόμουν. Για εκείνον, το νόημα της ζωής. Σε δίνω. Σε πήρα για να μην ανησυχείς. Σ' αρέσει το στήθος μου. Για εκείνη, πτώση χωρίς αλεξίπτωτο. Μόνο για μια νύχτα. Γιατί είσαι τόσο σκληρός μαζί μου? Η συνάντησή τους σήμα κινδύνου. Είσαι παντρεμένος? Ποιος όμως ακούει την προειδοποίηση? Με την άλλη τι γίνεται? Έχω και ευθύνες απέναντι στην εταιρεία. Με τη Μέρη εσύ, κύριε Νίκο. Με το πρώτο τυχόντα εγώ. Για να σου πω την αμαρτία μου. Μ' αρέσουν οι άγριες γυναίκες. Με ρεθίσουνε και με ανάβουνε. Δάνης Κατρανίδης. Έχεις χρόνο. Ευαγγελία Βαλσαμά. Εσύ που θα κοιμηθεί. Ιστορία αγάπης. Σενάριο Λευτέρης Καπώνης. Σκηνοθεσία Δίνος Μαυροϊδής. Γεια σας. Ιστορία αγάπης. Χιούμορ και ευαισθησία το Σεπτέμβρη στον Αντένα. Oh, yeah. Oh, yeah. Δημοσιογράφος, Ταύρος, δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν ξενυχτάει. Detective, τοξότης, λάτρης των καταχρήσεων. Ομοιότητες, μόνο το αστυνομικό δαιμόνιο. Κόντρες, ατέλειωτες. Στις σκοτεινές υποθέσεις όμως, το νούμερο ένα δίδυμο. Βάσια Παναγοπούλου. Πάνος Μιχαλόπουλος. Ταύρος με τοξότη. Σκηνοθεσία Παύλος Στάσιος. Ταύρος με τοξότη. Η νέα αστυνομική κωμωδία έρχεται το Σεπτέμβρη στον Αντένα. Είπαμε. Καλή, καλή. Αυτή όμως το παράκανε. Όλη τη μέρα με το μαγείρεμα και την κουζίνα είσαι πια. Ούτε λογαριέρα να έχουν. Πάντα όλα για τους άλλους. Για τα παιδιά. Στον μπάμπι το είπες αυτό? Όχι, μπάμπι μου, αλλού κοίτας όταν το έλεγε. Εσένα σε λατρεύει. Για την οικογένεια. Θα καλέσω και ανώκρανους, τις συμπλεκές απαγορεύονται εδώ μέσα. Μέχρι και για το σύζυγο από τη Βραζιλία. Κάθε λιμάνι και καημός. Δηλαδή, τι καημός? Γκόμενα ήθελε να πει, αλλά δεν του βγήκε στη ρήμα. Κατερίνα Γιουλάκη, Σωτήρη Τζεβελέκος, Θόδωρος Κατσαδράμης, Νεφέλη Ορφανού, Έφη Πίκουλα, Σταμάτης Γαρδέλης, Η Καλή Πεθερά. Σενάριο Λάκης Μιχαηλίδης. Απότομα, απότομα, όπως την κοπάνησε. Εγώ σε έκοψα ποτέ σε πάνω στη λάμψη. Πρόσεχε λοιπόν. Σκηνοθεσία Τάκης Βουγιουπλάκης. Η Καλή Πεθερά. Η νέα κομική σειρά έρχεται το Σεπτέμβρη στον Αντένα. Πάντα πρώτος και πάντα τολμηρός στις μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, ο Αντένα και φέτος θα μονοπολίσει τις προτιμήσεις των θεατών και την κορυφή της θεαματικότητας. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά,
η καλύτερη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης που σάρωσε τα τηλεοπτικά βραβεία της χρονιάς που πέρασε. Αυτό το χειμώνα, ο Κώστας Κουτσομίτης υπογράφει ακόμα ένα αριστούργημα. Η εκτέλεση από το βιβλίο του Φρέντι Γερμανού. Σκηνοθεσία Κώστας Κουτσομίτης. Πίσω από τη μοναξιά της πολιτικής και της εξουσίας, ο άνθρωπος. Ερωτικός. Παθιασμένος. Ασυμβίβαστος. Πρέπει να κάνω κάτι. Αρκεί να έχω τη δύναμη. Μα την έχεις. Δεν είναι δύναμη αυτό που έχω. Μόνο μια φωνή λέει μέσα μου ότι... Βάλε φωτιά. Κάψτε το φανάρι, μήπως ξυπνήσουν. Ιώνας Δραγούμης. Από τη ξενιασιά της Αλεξάνδρειας, στη ματωμένη Αθήνα του συντηρητισμού, που αρνείται τη θύελα του έρωτα και βάφει το όνειρο με αίμα. Γιουπαρή, πρέπει να επιβάλεις την τάξη. Εγώ. Εσύ, Λουέντ. Βάλε φρουρά στα σπίτια των αντιβενιζελικών αρχηγών. Δεν θέλω να ανοίξει ούτε μύτη. Η εκτέλεση. Το πρώτο μας ελεύθερο ραντεβού έπρεπε να φύγουμε από την Αλεξάνδρεια. Τόσο μακριά για να το γευτούμε. Εκεί είχαμε όλο τον κόσμο γύρω μας. Και είναι λίγο μας. Δεν θέλω να μάθει αυτή τίποτα γι' αυτό, μ' ακούς. Η κόρη του Μπενάκη πήρε φαρμάκι για τον Δραγούμη. Δεν σκέφτηκες το σκάνδαλο. Η κόρη του Μπενάκη με το γιο του Δραγούμη. Βέβαια, ο αδερφός σου δεν υπήρξε ποτέ υπόδειγμα ηθικής, αλλά αυτό. Με μια παντρεμένη γυναίκα με τρία παιδιά. Τα παιδιά. Θα τα αφήσω. Μπορείς. Στην Αθήνα πιστεύουν ότι έχεις αρχίσει κιόλας να τους ξεσκούνεις. Όχι ακόμα. Τους αφυπνίζω. Και να πράττω παν ότι μη είναι δυνατόν προς εκτέλεση των διαταγών της. Προς εκτέλεση των διαταγών της. Ορκίζομαι. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Το καλύτερο ή το χειρότερο. Μένω στον αέρα. Το θέατρο κοντεύει να κλείσει. Και η ζωή μου. Θα είμαι για πάντα η φιλενάδα του Δραγούμη. Ποιος εγώ. Η Κοτοπούλη. Η αέρια της τέχνης. Τέλεση. Συγκλονιστικές ερμηνείες από τους Κώστα Ρζόγλου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Πέγκη Σταθακοπούλου, Γιώργο Μιχαλιακόπουλο, Βασίλη Ανδρεόπουλο, Αντώνη Αντωνή, Γιώτα Φέστα. Έκτακτη συμμετοχή Αντώνης Θεοδωρακόπουλος. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Καβάφη? Βλέπω πως οι συναναστροφές σας του παρελθόντος δεν ήταν τυχαίες. Εννοείται ήταν Ιώνα Δραγούμη. Ακριβώς. Αυτόν. Η εκτέλεση έρχεται το Σεπτέμβρη στον Αντένα. Εχμάλωτη στο παιχνίδι της εκδίκησης. Και τώρα, αν δεν σου κάτσω, σε βιάσω. Έρχεσαι σε μένα και ξαναφεύγεις, έτσι. Και ξαναφεύγεις και ξαναφεύγεις. Γιατί, Εύα? Υπάσε μου τα χέρια. Γιατί? Γιατί είσαι παντρεμένος, γιατί σε λίγο παντρεύομαι κι εγώ, γιατί δεν έχει νόημα, γιατί. Σε θέλω και με θέλεις. Αποφασισμένη να συντρίψει. Να καταστρέψει. Σκαλά. Μη άσε με, δεν ξέρω. Από κορίτσι μου, πανέξυπνα βρέθηκες. Σε μερικούς όμως οι πληγές δεν κλείνουν ποτέ. Και την αλλάξω την πολύ ζωή. Το πάθος όμως έχει τους δικούς του νόμους. Όταν το μίσος βρεθεί τόσο κοντά στην αγάπη.
Γύρισες. Ας εδώ να φεύγεις. Δε τι ανάγκη έχεις εσύ άμα είσαι το μαλάκα να πληρώνει τα έξοδα. Εύα μην μου κολλάς, σε παρακαλώ. Είπαμε θα πάω. Κανένας σας δεν γουστάρω, κατάλαβες. Σήμερα. Έλενα Ακρίτα. Γιώργος Κυρίτσης. Γιώργος Φούντας. Ντίνα Τριάντη. Γόβα Στιλέτο. Σκηνοθεσία Ρέινα Εσκενάζη. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Γόβα Στιλέτο. Η νέα δραματική σειρά έρχεται το Σεπτέμβρη στον Αντένα. Και τώρα, ελληνικές σειρές που η επιτυχία ανέβασε στην κορυφή της θεαματικότητας. Στο ολοκένουργιο πρόγραμμα του Αντένα αρχίζουν τον δεύτερο κύκλο τους με δράση, ραγδαίες εξελίξεις, νέα πρόσωπα και εντυπωσιακά γυρίσματα. Ανατομία ενός ενδύματος. Η συγκλονιστική σειρά του Πάνου Κοκκινόπουλου. Η ιστορία πίσω από τη δημοσιότητα. Η ετοιμιγορία της ανθρώπινης ψυχής. Ανατομία ενός εγκλήματος. Τμήμα ηθών. Του Μανούσου Μανουσάκη. Στο περιθώριο του νόμου. Ξέφρενο ανθρωποκυνηγητό. Ατέλειωτη καταδίωξη ανάμεσα στην παρανομία και τα κυκλώματα του θανάτου. Αστυνομία, Πατάτοπλο! Φύγε, Δημήτρα! Λοιπόν! Νύχτα στο περιθώριο. Ατέλειωτη καταδίωξη στο σιωπηλό της κώδικα. Στις πιο ύπουλες παγίδες της. Η επιτυχία συνεχίζεται. Τμήμα ηθών. Έρχεται στον Αντένα. Ο Χείρος, η Χείρα και τα Χειρότερα. Του Ερίκου Ανδρέου σε σενάριο Άγγελου Κυριώκου Πάνου Χατζηκουτσέκου. Στην πολυκατοικία του πανζουρισμού. Το ζεύγος «Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε». Τα τρομερά παιδιά. Οι γιαγιάδες και η πυρίβα τους. Το υψηλών χαιρετικών προσωπικών. Όλοι σαν να μην πέρασε ένας χρόνος από πάνω τους. Η Λάμψη. Η μεγάλη επιτυχία του Νίκου Φόσπολου που μονοπόλησε την κορυφή των μετρήσεων και απέκτησε το πιο φανατικό κοινό συνεχίζεται. Στον απατηλό κόσμο της δύναμης. Κοντά στην οικογένεια των Γρίσσων που παλεύει με το συμφέρον, την αγάπη, την ίδια της την ψυχή. Το γαλάζιο διαμάντι. Στον κόσμο της μόδας και του μόντελινγκ. Ίσο από τα φώτα των προβολέων και τα λαμπερά χαμόγελα. Η αγωνία, τα παράνομα κυκλώματα, τα νεανικά όνειρα. Με νέα πρόσωπα, πλούσια δεκόρ, εξωτερικά γυρίσματα και απρόσμενες εξελίξεις. Ο Αντένα σπάει το τείχος της μονοτονίας με έξυπνο χιούμορ, δράση, περιπέτεια με τις πιο επιτυχημένες, μοντέρνες, νέες ξένες σειρές.